Defense News. Ο Μενέντες συνεχίζει να μπλοκάρει την παράδοση F-16V στον Ερντογάν αφού σφρίζεται τουρκικά παιχνίδια. Σύμφωνα με τον Brian Harris λοιπόν, ο γερουσιαστής Μενέντες ανέφερε στην γνωστή εφημερίδα Defense News ότι συνεχίζει να μπλοκάρει την πώληση F-16 στη Τουρκία ακόμη και αφού ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι η Άγκυρα θα επικυρώσει την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο γερουσιαστής εφιάλτης για την Τουρκία αρνείται να αλλάξει την απόφασή του για την παράδοση αεροσκαφών F-16V στην Τουρκία παρά την αποδοχή από τον Biden ότι θέλει να προχωρήσει σε συμφωνία με τον Ερντογάν. Η πιθανή πώληση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει και 80 κίτ εξυγχρονισμού. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Jake Sullivan ανέφερε ότι η πώληση θα προχωρήσει αφότου ο Ερντογάν ενέκρινε την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στη συμμαχία. Ο γερουσιαστής Μενέντες όμως δήλωσε συνέντευξή του στο Defense News ότι αρνείται ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων να επιτρέψει την πώληση αυτών των αεροσκαφών στην Τουρκία. Πάντα έλεγα ότι η επικύρωση της Σουηδίας, η οποία θα έπρεπε φυσικά να συμβεί, δεν είναι η εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για να αρπάξουν οι Τούρκοι τα F-16. Έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, ανέφερε ο ίδιος. Ο Μενέντες δήλωσε ότι αν η κυβέρνηση Biden μπορεί να βρει έναν τρόπο να διασφαλίσει ότι θα σταματήσει την επιθετικότητά της Τουρκία εναντίον των γειτόνων της και θα υπάρξει μία μόνιμη πραγματικότητα, τότε θα ξανασυζητήσει το όλο θέμα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παραπονιέται συχνά για τουρκικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της και ο Ερντογάν παρέστη στα εγγένεια ενός νέου αεροδρομίου συγκατεχόμενη από τους Τούρκους Κύπρο σήμερα, ανήμερα της επετείου εισβολής στην Κύπρο. Η Τουρκία κάνει χρήση αεροσκαφών F-16 σε επιθέσεις εναντίον κουρδικών ομάδων που υποστηρίζονται από τη ΣΥΠΑ στην Βόρεια Συρία. Περιπλέκοντας περαιτέρω τα πράγματα, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία δεν θα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ το νωρίτερο μέχρι τον Οκτώβριο, επειδή το τουρκικό κοινοβούλιο έχει θερινές διακοπές 2 μηνών τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο. 6 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κογκρέσου έστειλαν επιστολή στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μπλίνκεν, καλώντας την κυβέρνηση Biden να επισυνάψει σαφείς και ουσιαστικούς μηχανισμούς για να προβλέψει την πάυση, την καθυστέρηση ή την απότομη επιστροφή στην πώληση F-16 εάν η Τουρκία εμπλέκεται σε ενέργειες που απειλούν ή υπονομεύουν τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και της ενότητας συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.